Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε στη Μαρία την Καρακλείου, αλλά έχουμε εικόνα από την NASA. Το βλέπουμε στο τέταρτο κάτω. Απλά να πω, Μαρία, ότι, και αγαπητοί φίλοι, ότι έκανε γνωστό. Τα λένε λίγο-λίγο. Ότι μπορεί να υπάρχει ζωή ακόμα και τώρα στον πλανήτη. Τον Άρη. Μα τι να κάνουμε, Όχι, τι να κάνουμε τώρα, γιατί. διαπλανητικές συμφωνίες, είπα και λύσω το Ξέρω πρόβλημα του εγώ τώρα. χρέους. Το είπαν έτσι. Είπαν το νερό τώρα, εντάξει, το είπανε. Υπάρχει νερό αλμυρό κλπ. Τρέχει τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά λέει μπορεί να υπάρχει ζωή ακόμα και τώρα στον Μάλιστα. πλανήτη. Μικροβιακή, μικροβιακή βέβαια. Τώρα, εντάξει τώρα, μικροβιακή, που ξέρουμε από τα Μονοκύτταροι μαρμάρια οργανισμοί, είναι. αμοιβάδες και τέτοια. Λοιπόν, ναι, πάμε. Μαρία Καρακλείου, με την αποτίμηση του αποτελέσματος. Από Να εκεί κάτω. είπαμε. Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, θα δώσουμε την πληροφορία και θα πούμε και για τα. Και μας πείτε πώς διαμορφώνεται και η εικόνα με τα πρόσωπα, έτσι όπως το βλέπετε εσείς, από τη δικιά σας πλευρά μέχρι αυτή τη στιγμή, ότι ο κ. Μεμαράκης θα εξαγγείλει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λένε πληροφορίες δικές μας και ότι έχει μαζέψει. Αρκετές υπογραφές. Αρκετές υπογραφές. Πολλές. Πολλοί λένε ναι. Πολλοί λένε πάνω από μεταξύ 150 και 200. Και 200 υπογραφών. Λοιπόν, Μαρία Καρακλείου. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, έχασε όπως ήταν αναμενόμενο, έχει χάσει και σημαντικό αριθμό ψήφων. Θεωρητικά το ποσοστό της το έχει λίγο πολύ κρατήσει. Αυτό που αποδεικνύει όμως είναι ότι είναι ένα κόμμα παράταξη. Μάλιστα. Δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι και η κεντροδεξιά-δεξιά παράταξη στην Ελλάδα. Η γνώμη μου είναι άσχετα με το τι θα γίνει, γιατί πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι τελικά οι υποψηφιότητες στις οποίες θα καταλήξουν. Γιατί πάντα στα κόμματα στην κούρσα της διαδοχής ακούγονται πολύ, ξέρετε. Αυτό λειτουργεί και λίγο θετικά σε κάποιους ανθρώπους που τους αρέσει η δημοσιότητα. Όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης είχε πάρει τη διερευνητική εντολή, όπου όλοι κρέμονταν από τα χείλη του κτλ. Στην αναμπομπούλα, όταν κάποιος έρχεται και λέει και εγώ είμαι εδώ υποψήφιος, απολαμβάνει και τα μερικά λεπτά δημοσιότητας που το αντιστοιχούν, όπως έλεγε και ο Άντι Γουόρχολ. Νομίζω όμως ότι το οποίο θα ξεκαθαρίσει ότι θα είναι σαφώς λιγότερες οι υποψηφιότητες, γιατί υπάρχει και ένας περιορισμός εξ όσων γνωρίζω και από το καταστατικό, ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών κάποιος ο οποίος θα κατέβει υποψήφιος. 50 υπογραφές από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ή το 1 δέκατο από τα 4.450 μέλη του συνεδρίου, περίπου 450 υπογραφές. Ναι. Θεωρητικά όμως, επειδή είναι κάπου γύρω στα 450 τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να είναι και πάρα πολλοί υποψήφοι για να πάρεις 50 υπογραφές, ναι. Γιατί εκτός αν προστρέξεις να πας στο Εθνικό Συνέδριο, στο Εθνικό Συνέδριο, το οποίο και πάλι πάντα στα συνέδρια σε αυτά τα μεγάλα κόμματα, οι άνθρωποι που έχουν εκλογή, πρόσκειται κάπου. Ναι. Και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά διάφορα πρόσωπα τα οποία δεν βλέπουμε. Όταν βάζει μια υπογραφή για έναν υποψήφιο, αποποιείς τους άλλους. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι μοναδική υπογραφή. Δεν μπορείς να βάλεις και σε ένα και σε δεύτερο. Και πολλά από τα πρόσωπα, να το πούμε, για το λέγαμε και στη σύσκεψη πριν και στο, εδώ που κάναμε με τους συναδέλφους, ότι υπάρχουν πολλά πρόσωπα που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Και αυτός θα βάλει για πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Και εκείνος θα βάλει για πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το κάνουν απλά για να ακουστεί το όνομά τους σε αυτή το τη φάση. Το πεντάλεπτο δημοσιότητας. Πιστεύουμε εμείς, το λεπτό της δημοσιότητας. Δεν πρόκειται να συγκεντρώσουν όχι 50, αλλά ούτε τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρία Καρακλείου. Απλώς η γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου αν θέλει να μην έχει περίπου την κατάληξη του Πασόκ, δηλαδή να καταρρεύσει παντελώς και να συνεχίσει να υπάρχει, αν και γενικά μιλώντας ιστορικά, αν δει κανείς την πολιτική ιστορία του τόπου, τα 40 χρόνια είναι αιωνόβιο ένα κόμμα όταν κλείνει 40 χρόνια. Τα κόμματα στη χώρα καταραίουν πολύ λιγότερο. Δηλαδή η ΕΡΕ, η Ένωση Κέντρου, η ΕΔΑ ήταν κόμματα τα οποία ήσαν πολύ Εντάξει, λιγότερο. Αυτό είναι το κατεξοχήν κόμμα της αστικής τάξης. Ναι. Έτσι, το οποίο όμως δεν ξέρω αν ο τρόπος μπορεί να γίνει οποίο... Πασόκ η Νέα Δημοκρατία ποτέ, με την έννοια ότι εκπροσωπεί την αστική τάξη στην Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαια κατά πόσο πλέον εκπροσωπεί την αστική τάξη. Και η γνώμη δική μου είναι ότι θα έπρεπε ο επόμενος αρχηγός, όποιον εκλέξει και η βάση τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά να είναι αντιτσίπρας προκειμένου να κερδίσει ενδεχομένως επόμενες εκλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή και από τα χρόνια διακυβέρνησης που οδήγησαν και σε διάφορες παλινοδίες σε σχέση με την ιδεολογία του κόμματος, θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα πει. Εμείς είμαστε αυτό, έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη ιδεολογία και δεν παλινοδούμε μεταξύ φιλελευθερισμού ή κεντροδεξιάς και κρατικοδίαι του καπιταλισμού. Μες. Δηλαδή, είναι το κόμμα το οποίο έχει ως αντίληψη την αγορά, λιγότερο κράτος, περισσότερες επενδύσεις, πιο πολύ ιδιωτικό τομέα. Είναι κάτι άλλο. Αυτό σε αυτή τη φάση πρέπει να το αποδείξει. Γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε σε παροχολογία, ούτε σε, αν θέλετε, κοινωνική ευαισθησία τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκτίμηση μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκφράσει αυτό που είπατε πιο πριν, την αστική δεξιά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο η αστική δεξιά εκφράζεται σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία. Και να θέσει ένα στίγμα το οποίο να είναι σαφές. Έχουμε περάσει, ξέρετε, πλέον τελείωσε η περίοδος όπου και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Πλέον ο κόσμος θέλει ξεκάθαρες λύσεις και ιδέες. Ποιο σχόλιο. Στην Αμαλία και μετά στον Παναγία, να δώσω μια πληροφορία. Ότι μου έκανε εντύπωση η προβολή και τη υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος είναι ένα άτομο από το χώρο της αυτοδιοίκησης με καλά χαρακτηριστικά. Γιατί οποίος... αυτονομήθηκε. Γι' αυτό σου πούμε. Ο κ. Τζιτζικώστας υπήρξε και βουλευτής. Ο κ. Τζιτζικώστας υπήρξε και βουλευτής στο παρελθόν. Πήρε με 70 περίπου. Συγγνώμη. Δεν υπάκουσε ο κ. Τζιτζικώστας. Δεν υπάκουσε, αλλά πήρε 70% την Κεντρική Μακεδονία. Δεν υπάκουσε, όντως δεν υπάκουσε. Δεν υπάκουσε και σε, πρόσωπα, κόντρα στην επιλογή του κόμματος και σε πρόσωπα τα οποία έχουν λόγο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει κάνει ένα μίνι πραξικόπημα ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Εγώ άλλο ήθελα να πω ότι μου έκανε και η προβολή του Παναγίου Κουδουφάκη Αμαλία Κάτσου. Τον Ιωαννίδη. Δηλαδή τον Ιωαννίδη τότε. Ναι, τότε, όταν έδωσε εκλογές. Αλλά μου έκανε η προβολή του από συστημικά μίντια. Μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για τις εξελίξεις. Γιατί τώρα Σαββατοκύριακο οι πληροφορίες... είχε και άλλες ειδήσεις. Όχι, Μαρία Κρακλιό, μην ήταν. Ας μείνουμε. Λοιπόν, να Αμαλία, κάτσε. Να αναφερθούμε λίγο και στο συμβίβαστο του κ. Τζιτζικώστα, όπως έχουν όλοι οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες της χώρας. Δεν πάει παρατηρηθεί. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε περάσει. Έχουν ένα συμβίβαστο. Το οποίο τους αποκλεί και από άλλες εκλογές. Δηλαδή, η θητεία του κυρίου Τζιτζικώστα, όπως και όλων των εκλεγμένων περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών, λήγει 31 Αυγούστου του 2019. Γεγονός που τους αποκλεί και από τις ευρωεκλογές. Γιατί οι επόμενες ευρωεκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 2019. Ακόμα... Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι αν ο Τζιτζικώστας βάλει και βγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μπορεί να εκλεγεί. Δεν μπορεί να είναι στη Βουλή γιατί δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί τι άλλο. Να κατέβει σε εκλογές. Δεν μπορεί να κατέβει σε βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές. Μέχρι το 19. Να μέχρι κάτι... την 31η Αυγούστου του 19. Πρώτη ενάντια του 19 μπορεί. Ακόμα και αν παραιτηθεί. Να πω κάτι. Αυτό που λέει, που είπε η Μαρία, είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σοβαρό. Όμως θέλω να σου πω το εξής. Ότι το σενάριο που προωθείται σε αυτή την περίπτωση είναι, διαρχία. Η διαρχία. Δηλαδή, ήταν και 1,5 χρόνο ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αλλά αυτά... Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν βουλευτής όταν εξελέγει. Παραγή, ήταν ο κύριος Σαλαβάνος πρόεδρος της Κοινοβουλίας. Αυτά πετυχαίνουν στο Κουκουέ, όταν είναι ο κύριος Κουτσούμπας και είναι η κυρία Παπαρίγα. Αλλά στην Νέα Δημοκρατία πετυχαίνουν βουλευτικά κόμματα. Ο Ρέτζι το ίδιο. Καλά, ο Ρέτζι το ίδιο. Λοιπόν, ο οποίος ήταν δήμαρχος. Τώρα, τι δεν αποκλείεται. Πρώτον, να είναι άλλος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και άλλος επικεφαλής. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί να ορίζει έναν αντιπρόεδρο ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του κοινοβουλίου, του τι συμβαίνει στο κοινοβουλίο. Έναν αντιπρόεδρο να λέει τι συμβαίνει στο κοινοβουλίο. Ένα. Και επίσης να ξέρουμε το εξής, ότι το Σύνταγμα δεν αποκλείει αυτός που θα πάρει την εντολή, εάν υπάρχει απόφαση κοινοβουλευτικής ομάδας, να είναι οπωσδήποτε βουλευτής. Ναι, ναι, μπορεί να είσαι πρωθυπουργός, δηλαδή, όπως ο κ. Παπαδήμος, που δεν ήταν μπορεί βουλευτής, την ευλευτική ομάδα και ήταν εξωκοινοβουλευτικός να αποφασίσει ότι εγώ την εντολή θέλω να την πάρει ο ΤΑΔΕ. Λοιπόν, έχουμε ειδήσει τελευταία στιγμή. Δηλαδή το λέω τώρα για να δούμε όλο το φάσμα. Ειδήσει τελευταία στιγμή. Αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα με τον κύριο Τζιτζικώστα, το οποίο μετά θα σα πω. Θα το πούμε. Πάμε στη Αμαλία. Έχει να σχολιάσει κάτι, αλλά πρέπει να δώσω ειδήσει τελευταία στιγμή. Όπω πριν από λίγη ώρα φέρεται να ανακοίνωσε. Σύμφωνα με το Sky, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι και αυτός υποψήφιος πρόεδρος για τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ο κύριος Μημαράκης με τον κύριο... Ο κύριος Μημαράκης εξέφρασε ενόχληση μέσω κύκλων για τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Παπαμίκο, ότι πήρε κάποια θέση κατά του Τζιτζικώστα. Έκανε δηλώσεις υπέρ του Τζιτζικώστα. Ναι, έχουν και φιλικές σχέσεις και τη Μακεδονία. Μαλλιά κουβάρια στην Δημοκρατία. Είναι και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Λοιπόν, ωραία. Όχι ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σχόλιο. Η είδηση επίσης από το ποδοσφαιρικά, σε λίγη ώρα θα παίξει η Βέρεια με την ΑΕΚ, τελευταίο αγώνα για την πρώτη, για τη Σούπερ Λίγκα, είναι ότι ο Πανετολικός απέλησε και πολύ καλά έκανε τον Πόντες μετά την εξευθυλιστική ήττα με 5-1. Γίναμε χλέβη του Μαλέλη. Όλο το Σαββατοκύριακο με πείραζε ο Μαλέλης, γιατί είναι Καλονή και ο Τάκης Σαράντης, μπορώ να πω. Και χάσαν 5-1 από την Καλονή στην ντροπιαστική ήττα για τον Πανετολικό. Και απολύσαμε τον προπονητή και ψάχνουμε προπονητή. Λοιπόν, κυρία Κάτσου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι
φάνηκε ξεκάθαρα από αυτή τη διαδικασία ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε συνιστώσεις μέσα στο κόμμα του, στο εσωτερικό του, άλλο τόσο έχει Κοινά Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά βλέπεις τώρα και εσύ τη μετάδοση με τον κύριο Γεωργιάτης που αντιπροσωπεύει την πιο ακροδεξιά, δεξιά πτέρυγα κόμματος. Δηλώνει παρόν στην κούρσα της διαδοχής. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα αναστάτωσης στην παράταξη, στην αστική που λες και εσύ, τη μεγάλη αστική παράταξη. Δεν ξέρω αν ψάχνουν τον αντιτσίπρα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι και αν ο κ. Μημαράκης. Γιατί διάβαζα ότι γενικότερα μέσω κύκλων διαιρέω ότι δεν θα μου πει κανείς τι θα κάνω, θα το αποφασίσω μόνος μου. Άρα έχει ενοχληθεί και γενικότερα ο κ. Μημαράκης. Βεβαίως θα κατέβει στην κούρσα να δούμε. Τον υποστηρίζει και μια πολύ σημαντική πτέρυγα του κόμματος. Να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Όμως θεωρώ ότι αν συνεχίσει έτσι η Δημοκρατία δεν έχει πολύ τύχη απέναντι στον κ. Τσίπρα. Πραγματικά δεν πιστεύω. Για την ώρα και εσύ. Για την ώρα το λέω. Δεν ξέρω αν. Στο μέλλον θα δούμε. Σε 20 χρόνια θα γίνει. Τα πολιτικά δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Σε 10 χρόνια. Όλα στο πας τόσο. Όχι. Το ερώτημα είναι αν η κινητικότητα που παρατηρείτε. Τι suspense. Δεν υπάρχει suspense για μας στην Δημοκρατία. Μα παίζει μόνο του για την ώρα. Τρεις εκλογές έχει πάρει. Πώς πρέπει να πάρει ο Τσίπρας. Πρέπει τώρα μία να κυβερνήσει και μετά να δούμε. Ας να έχουμε και λίγο ανταγωνισμό. Απλώς το ερώτημα που είναι αν η κινητικότητα που παρατηρείτε από τους δελφίνους στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ανάλογη της προσέλευσης των πολιτών στο να ψηφίσουν τον πρόεδρο ή αν θα είναι τελικά ένα παιχνίδι εντός των τυχών για τη δημοσιότητα και για να έχουμε να λέμε. Θα, και νομίζω ότι θα είναι άμεση και σύγκριση σε σχέση με την προηγούμενη εκλογή του κύριου Σαμαρά με την κυρία Μπακογιάννη, να δούμε πόσες χιλιάδες κόσμου είχαν προσέλθει τότε, πόσες θα προσέλθουν τώρα. Και αυτό θα είναι, ξέρετε, και ένα δείγμα γραφής και για την προοπτική του κόμματος μελλοντικά. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα. Ναι, Παναγή. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα δούμε και άλλες υποψηφιότητες. Πόσοι κύριος... ακόμα, Παναγή, πόσοι ακόμα. Και άλλες θα δούμε. Και ο Κώστας Γκουλέκας, δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνουν όλες μέχρι το τέλος. Καλά, θα τραβηχτούν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πιστεύω ότι δύο θα αναμετρηθούν στο τέλος. Δεν είπαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή και ο κύριος Μητσοτάκης κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου του ονόματος και της οικογένειας και η οικογένεια είναι διχασμένη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα μεταξύ... Η οικογένεια Μητσοτάκη, μην το η οικογένεια εσύ, Μητσοτάκη, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Τα αφήνεις έτσι. Άρα εκεί υπάρχει μια αποδυνάμωση του συστήματος αυτού και βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα. Θα βάλω αυτή τη διάσταση που πάρα πολλά στελέχη βλέπουν με επιφύλαξη την υποψηφιότητα του κυρίου Τζικώστα, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουν ακόμα τι έχει κάνει ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει εκδηλώσει αυτή τη στιγμή ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια φήμη που λέει ότι θέλει τον κύριο Μημαράκη. Αλλά ότι δεν απέτρεψε και τον κύριο Τζικώστα. Τώρα, η αλήθεια ποια είναι, ότι η εκλογή ενός σαραντάρη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, για να το σκεφτούμε λίγο αυτό, αποστρατεύει πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει, έτσι. Αποστρατεύει πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούνται, ας πούμε, από τα μεγάλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το ίδιο κατά κάποιο τρόπο μπορεί να γίνει και με την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι στους 50ρηδες. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά στελέχη τα οποία μπορεί να μείνουν εκτός. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ακόμα νωρίς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι την Παρασκευή, να δούμε και τις υπόλοιπες. Να δούμε τη συνάντηση του κυρίου Μημαράκη με τον κύριο Καραμαλή. Είχαν τηλεφωνική λέει, επικοινωνία. Όχι, θα γίνει από κοντά. Ναι, λένε ή σήμερα ή αύριο ότι θα γίνει. Μα παιδί τώρα από εκεί και πέρα, πάντως ο παιδί του Καραμαλή δεν ήταν και ο Τζικώστας. Ο κύριος Μημαράκης είναι αλήθεια. Πώς έγινε αυτό. Παιδί του Καραμαλή δεν είναι και ο Τζικώστας. Ναι. Πώς έγινε αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Μήπως κάτι χάλασε εκεί. Δεν ξέρω. Αν χάλασε ή έφτιαξε. Τι να έφτιαξε. Γιατί δεν είναι ο μπαμπάς του. Κοίταξε, νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Α, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Πάντως το βλέπω λίγο δύσκολο να τραβηχτεί είτε ο Μητσοτάκης έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα είτε ο Τζιτζικώστας. Ο ένας αντίπαλος σαν ο Μητσοτάκης. Θα είναι. Ναι. Όπως και να έχει πάντως. Και τώρα ο Άδωνης που βγαίνει τι θα κάνει. Ο Άδωνης δεν ξέρω. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχει εκφραστεί ο κύριος Σαμαράς. Τι έκανε, κατέβηκε ο Σαμαράς. Όχι, δεν έχει εκφραστεί. Έτσι, όπως πάνω θα κατέβει ο Στρατηγός Παπάγος. Ποιον θα στηρίξει, δεν θα εκφραστεί. Απλώς ο κύριος Τζικώστας σε σχέση με τους άλλους είναι ο μόνος που έχει απευθυνθεί σε μεγαλύτερο εκλογικό ακροατήριο. Γιατί η Κεντρική Μακεδονία είναι μια πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια που απευθύνθηκε ως περιφερειάρχης. Οι άλλοι έχουν απευθυνθεί στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες. Μεγάλη βέβαια είναι και η Β' Αθηνά, στην οποία απευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει το επίθετο Μητσοτάκης, θα πρέπει να το πιστωθεί
ότι ο πατέρας του ήταν ο πρώτος που έφερε νίκη για τη Νέα Δημοκρατία μετά σε δύσκολη εποχή. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Το 89. Βέβαια, είχε προηγηθεί και ήταν σαν προχθές η επέτειος, η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Που είχε αλλάξει και την νοή πολλών πραγμάτων τότε στην Ελλάδα με τις διαδοχικές εκλογές. Ήταν διαδοχικές εκλογές όμως και παρά τα αυτά είχε μεγεθύνει σημαντικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ βέβαια ήταν και ένα περίεργο εκλογικό σύστημα. Έτσι, είχε φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη και δεν μπορούσε να το πιάσει λόγω του συστήματος του Κουτσόγερου. Για παράδειγμα, η Βιαννά που ήταν τότε το κόμμα που έβγαζε ένα βουλευτή. Χωρίς να εκλέγεται ο αρχηγός της. Ενώ τώρα, αν κάποιος περάσει το 3%, βγάζει τουλάχιστον λοιπόν, μια βουλευτή. Πάμε, μόλις θα επανέλθουμε, να μας πείτε για τα υπόλοιπα κόμματα. Τι άλλες εκκρεμότητες έχουμε, Αμαλία Κάτσου. Θα μας πει στην πορεία. Πάμε να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση με τον Άρη, Εύη Χρήστου. Εύη Χρήστου, έχουμε, τι έγινε, για κωδικοποίησέ μας τώρα. Έχουμε ιστορικές ανακοινώσεις από την NASA. Ναι. Βρέθηκε νερό, άρα ωραία. Αυτό μας οδηγεί πιο κοντά στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανθρώπινη ζωή στον κόκκινο πλανήτη. Ναι. Να τα πάρουμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Οι επιστήμονες είπαν ότι πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια ο Άρης. Πόσα 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια ο Άρης ήταν σαν τη Γη. Υπήρχε ατμόσφαιρα, υπήρχαν σύννεφα. Ωστόσο κάτι έγινε και εξαφανίστηκε το υγρό στοιχείο. Τώρα, με τη βοήθεια των δορυφόρων, εντοπίστηκαν κάποιες αυλακώσεις, οι οποίες είναι αλατισμένες πλαγιές. Οι ειδικοί τις χαρακτηρίζουν επιφάνειες με προοπτική, οι οποίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Μάλιστα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται μαύρες, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει νερό και εξατμίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να πούμε ότι το συμπέρασμα αυτό... Αυτό που έχει κάνει τους επιστήμονες να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει νερό είναι ακριβώς αυτές οι αυλακώσεις, γιατί εντοπισμός νερού αυτό καθ' αυτό δεν έχει γίνει όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες. Είναι η πιο πιθανή εξήγηση που δίνουν από τις αυλακώσεις, δηλαδή τις αλατισμένες επιφάνειες αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Εύη, και ό,τι δεις καινούριο και από το πώς σχολιάζουν τα διεθνή μίντια, να μας το πεις για αυτές τις ανακοινώσεις. Βλέπουμε πίσω στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα είναι και το βράδυ η τώρα συνάντηση, μιλάει. Τώρα το βλέπουμε ακριβώς πίσω στην οθόνη, είναι ζωντανή, είναι Al Jazeera International, όχι το Domestic, και εντάξει, τώρα το άλλαξε. Και το Bloomberg. Τώρα ήταν το Bloomberg. Το Al Jazeera είναι απέναντι. Λοιπόν, το βράδυ είναι και η δεξίωση που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος για όλες τις αντιπροσωπείες και εκεί θα υπάρξει και η συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στο εκτός πρωτοκόλλου, στο περιθώριο αυτής της δεξίωσης. Λοιπόν, Μαρία Καρακλιούμη, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα κόμματα. Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Οι ωφελημένοι είναι οι ΔΗΜΑΡ. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Πάμε με τη σειρά. Χρυσή Αυγή. Τρίτη είναι η Χρυσή Αυγή, όπως είχαμε προβλέψει. Παγιωμένη πλέον η ψήφος στη Χρυσή Αυγή. Έχει χάσει βέβαια και αυτή κάποιο αριθμό ψήφων. Αλλά έχει επανέλθει στο 7% εκεί που ήταν όταν και πρώτο εμφανίστηκε πιο δυναμικά το Μάιο του 2012. Εγώ συνεχίζω να θεωρώ ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να είναι κομμένη και ραμμένη για συγκεκριμένα κόμματα και ότι θα πρέπει και η Χρυσή Αυγή να συμμετέχει όπως και τα υπόλοιπα κόμματα ακριβώς. Γιατί όταν αποκλείεσαι, είσαι και στο απειρόβλητο και θυματοποιείσαι και πιο εύκολα. Μάλιστα. ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το τέταρτο. ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη, κατά τη γνώμη μου, μετρούν κέρδη από την άποψη των ποσοστών, όχι όμως και από την άποψη των ψήφων. Πρέπει να δούμε τι πρόκειται να γίνει εκεί. Εκλέχθηκαν μερικοί βουλευτές παραπάνω. Η κυρία Γεννηματά, αν δεν κάνω λάθος, έχει προτιμήσει την έδρα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Θα βγει ο κ. Παπαθεοδόρου στην Αχαΐα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος ακριβώς, γιατί όταν έχεις μια κυβέρνηση όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδεολογικά είσαι αρκετά κοντά, γιατί ξέρετε οι πολίτες δεν θα μετρήσουν ποιος είναι πιο σοσιαλιστής από τον άλλον, να αποφασίσει και το ΠΑΣΟΚ, γενικά η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ποια είναι η θέση που θέλει να έχει στο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και με ποιους. Ανανέωση δεν υπήρξε, γιατί δεν υπήρξε και ανανέωση στα ψηφοδέλτια, είναι μόνο πολύ μικρές ανανεώσεις, όπως για παράδειγμα. Το γεγονός ότι πήρε έδρα στο Επικρατείας και έβγαλε ένα βουλευτή, τον κύριο Παπαθεοδόρου στην Αχαΐα και κάνα δύο μικρές ακόμα αλλαγές, γιατί κατά βάση βγήκαν οι παλιοί. Εδώ θέλω να πω κάτι κι εγώ. Παναγής Κουτουφάς, βλέπω ότι
Όχι, βλέπω. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας διαγωνισμός. Γιατί όλοι σε σχέση και με το ποτάμι και βεβαίως σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η δήλωση χθες του κυρίου, προχθές του κυρίου Παπά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πυλώνας της Δημοκρατικής Παράταξης. Δηλαδή, στα νέα του Σαββατοκύριακου. Ναι, στα νέα του Σαββατοκύριακου. Που σημαίνει ότι σε όλο αυτό το χώρο θα υπάρξουν κάποιες διεργασίες στις οποίες επιδιώκει να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει γιατί το βασικό το εκλογικό σώμα είναι εκλογικοί μετανάστες οι οποίοι έχουν προέλθει από τον πάλι ποτέ χώρο της κεντροαριστεράς και του ΠΑΣΟΚ και μένουν αν θα τους συγκρατήσει ή αν θα παραμείνουν κάτι σαν τράνζιτ ψηφοφόροι. Κάνω μια στάση εδώ, παίρνω την επόμενη πτήση, πάω στο άλλο κόμμα. Λοιπόν. Και αυτό είναι το, αν θέλετε, και το αιτούμενο, γιατί δεν μπορεί να αντιλήσει από κάπου αλλού ψηφοφόρους. Είναι περασμένο το εκλογικό σώμα. Συμφωνώ, απλώς είπα ότι. Το ποτάμι, βέβαια, είναι στις παρυφές της κεντροδεξιάς, όπως αποδείχθηκε, αιματοδότησε και τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και συρρυκνώθηκε σημαντικά. Και δεν ξέρω, βέβαια, αν επειδή κατά την προσωπική μου γνώμη ήταν μια πιο lifestyle προσέγγιση της πολιτικής, αν αυτό είναι τελικά το ζητούμενο σήμερα από τους πολίτες. Και έχει και μια πτέρυγα, παρά το όσο και να προσπαθεί ο κύριος Θεοδωράκης να πει ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν είναι ένα παραδοσιακό κόμμα το ποτάμι, έχει μια πτέρυγα την λεγόμενη φιλελεύθερη, η οποία φαίνεται ότι είναι πιο ισχυρή από την αυτό είναι σαφές και κεντροαριστερή. Και οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι δεν είναι δηλαδή, απαραίτητος. Όλα τα παλιά στελέχη της δράσης, κυρία Λιμπεράκη, ο κύριος Σκυλακάκης δεν είναι τόσο, αλλά εκφράζει. Σκυλακάκης. Ναι, Σκυλακάκης και λοιπά. Ωραία. Στα υπόλοιπα κόμματα, για να κλείσουμε γι' αυτό, είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ανεξάρτητοι Έλληνες με έναν σχεδόν σταθερό αριθμό ψηφοφόρων ευνοήθηκαν σημαντικά από την αποχή που ήταν 9% σε σχέση με την προηγούμενη φορά, δηλαδή παρακάτω. Οπότε παρκούσαν οι ψήφοι τους για να μπουν στη Βουλή. Είναι και στην κυβέρνηση, οπότε κάτι που θα τους κρατάει στον αφρό πολιτικά. Το ΚΚΕ νομίζω έχει αποδείξει ότι είναι ένας σταθερός πυλώνας και είναι το βασικό αντιμνημονιακό, αν θέλετε, και κόμμα διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Ένωση Κεντρών, λέει. Και τέλος, η Ένωση Κεντρών θα δούμε τι δείγματα γραφής θα δώσει. Έχουμε κάποιες πρώτες δηλώσεις του κ. Λεβέντη, αλλά πρέπει να τους δούμε πώς θα κινηθούν κοινοβουλευτικά. Έχει μια συνέντευξη σήμερα. Αύριο εμείς έχουμε καλέσει τον εκπρόσωπο τύπου εδώ να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά υπάρχει ενότητα, και μια συνέντευξη απόψε στο Χατζη Νικολάου του Βασίλη του Λεβέντη. Να δούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά, έτσι, όχι δεν είναι η πρώτη φορά, τον έχουν βγάλει και ο Σκάι τον έχει βγάλει πολύ, αλλά νομίζω με κόσμο είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν και ερωτήσεις. Νομίζω ότι η προβολή του κυρίου Λεβέντη που δεν ήταν στο κοινοβούλιο ήταν δυσανάλογα κατά τη γνώμη μου, μεγάλη σε σχέση με το γεγονός ότι δεν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα. Τέλος, για τη λαϊκή ενότητα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι γνωστή ρίση όποιος φεύγει από το Μαντρί. Τον τρώει ο λύκος. Να δώσω εγώ δύο στοιχεία. Γιατί δεν θα είμαι στο τι έχασε σήμερα το χρηματιστήριο. Απλώς γιατί ο κόσμος παρακολουθούσε το κανάλι της αγοράς. 1,2 δις φύγαν σήμερα από την συνολική κεφαλοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου. Λογιστικά. Λογιστικά. Δεν είναι όμως μικρό το νούμερο. Αν αναλογιστείς ότι ο τζίρος είναι 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τέτοιο ξεπούλα. Μείον 15% οι τράπεζες. Πολιετή ιστορικά χαμηλά, τι να πω, οι τραπεζικές μετοχές. Και αν αυτό που λένε τώρα μου έστειλε ένα μήνυμα άνθρωπος της αγοράς, αν συνεχιστεί αυτό, Βασίλη, και πάμε κάτω από τις 620 μονάδες, σημαίνει ότι θα δούμε γενικευμένο sell-off στις τραπεζικές μετοχές. Φεύγουν άρον-άρον αμερικανικά και κυρίως ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, από τις τραπεζικές μετοχές. Δεν φαίνεται να μπαίνουν άλλοι ξένοι αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το σκηνικό στο ελληνικό χρηματιστήριο και ιδίως για τις τράπεζες. Και ο κλειός φύγει επικίνδυνα. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στους τηλεθεατές και σε όσους ασχολούνται με την αγορά, σε αυτά που γράφονται και λέγονται και που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ, ωραία, είπαμε όλα τα θέματα, νομίζω στην επικαιρότητα δεν έχουμε... δεν αφήσαμε κάτι, βρήκαμε εξαδέλφια στον Άρη, έτσι δεν είναι, αμοιβάδες τουλάχιστον. Λοιπόν, Μπορεί να δούμε και ψηφοφόρους. Η Κάτζου θέλει τράπεζες, η Καρακλού με θέλει ψηφοφόρους. Λοιπόν, τώρα με λύπη μας, κύριε Κουτουφά, θα αποχαιρετήσουμε τις κυρίες, τη Μαρία την Καρακλού με και την Αμαλία την Κάτζου. Θα πάμε στο διάλειμμα. Και θα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Θα έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Ταβέτα και τον. Και τον Κώστα Τζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε όμως με ένα μικρό αφιέρωμα.
αφιέρωμα σε μια εμβληματική προσωπικότητα. Μαρία, τι, νομίζω Παναθηναϊκός, έτσι είναι, Παναθηναϊκός. Όχι, είμαι Ολυμπιακός, με εισιτήριο διαρκείας. Ήταν προβοκατόρικη. Ραντεβού στη Θύρα 21. Προβοκατόρικη. Και εγώ Ολυμπιακός, λοιπόν. Απάντηση. Η ερώτηση, λοιπόν. Ο κύριος Κουντουφάς. Είμαστε Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, ανεξαρτήτως των οπαδικών προτιμήσεων, ένα μικρό αφιέρωμα στον Παύλο Γιαννακόπουλο, μια εμβληματική φυσιογνωμία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αλλά και για τον ελληνικό αθλητισμό. Άλλαξε, δώσαν και το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πάμε να παρακολουθήσουμε το μικρό αφιέρωμα. Θα πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και το πάθος που έχουμε να δείξουμε στον κόσμο τι μπορεί να προσφέρει ο Παναθηναϊκός και τι μπορεί να προσφέρει στο ελληνικό αθλητισμό. Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο. Ας ελπίσουμε ότι είναι το πρώτο βήμα για να πάμε ακόμη πιο καλά. Το πρώτο στο Παρίσι ήταν για μας η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να γίνει για χάρη του Παναθηναϊκού. Ότι όπως και πάντα ένα πρωτάθλημα Ευρώπης. Έχει πάρει ήδη 6, έχει πάρει 6 μέχρι σήμερα και τελειώνει το πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Όποιος προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες.